Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στα ύψη σήμερα και αύριο η θερμοκρασία που κατά τόπους θα φτάσει και στους 37 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα, έως στους 35 βαθμούς ο Υδράργυρος στην Κρήτη. Σε ένα διάκοπο αγώνα δρόμου για να σώσουν ορειβάτες και περιπατητές που παγιδεύονται στα ορεινά και τα φαράγγια της Κρήτης, βρίσκονται κάθε καλοκαίρι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες δίνοντας μάχη με το χρόνο και τις εκάστοτε συνθήκες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Τα τελευταία 7 χρόνια 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχουν στηθεί επιχειρήσεις για τη διάσωση 202 τραυματισμένων ατόμων, όπως λέει στο νέακριτη.gr ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσικαλάς, ζητώντας σύνεση, προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία όσων θέλουν να εξερευνήσουν τα ορεινά της Κρήτης. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης εντάχθηκε εντωμεταξύ η αγορά μηχανημάτων έργου για την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μηχανήματα που θα καλύψουν ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων και κοινωνικής μέρημνας. Τρίμερη απεργιακή κινητοποίηση από σήμερα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, διεκδικώντας από το κράτος πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να σταματήσει η εφαρμογή του ληστρικού clawback, επιστροφή χρημάτων που φτάνει το 40% των εσόδων τους, όπως καταγγέλουν, και να επιβιώσουν ιατρία, εργαστήρια της γειτονιάς και πολυιατρία, τα οποία στηρίζουν τη δημόσια υγεία και κινδυνεύουν τα ίδια με αφανισμό, σύμφωνα με το συντονιστικό όργανο φορέων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συμμετέχουν και διαγνωστικά κέντρα από το Ηράκλειο. Στενάζουν οι εργαζόμενοι στα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού, έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, πολύμινη αναστολή αδειών, συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ τμήματων και νοσοκομείων και πιέσεις για αύξηση των χειρουργικών τραπεζιών σε 9 καθημερινά προκαλούν εντάσεις. Επιστολή προς το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού κατέθεσαν οι εργαζόμενοι των χειρουργείων και του αναισθησιολογικού τμήματος του νοσοκομείου, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Εμείς οι εργαζόμενοι του αναισθησιολογικού και του χειρουργείου δουλεύουμε όλη την περίοδο της πανδημίας με αυταπάρνηση σε συνθήκες αυξημένης ενδετικοποίησης, αντιμέτωποι με χρόνιες ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, σε καθεστώς πολύμινης αναστολής αδειών, με συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ τμήματων και νοσοκομείων. Η προσπάθεια επαναφοράς στις λειτουργίες του νοσοκομείου βρίσκει τους γιατρούς και τους νοσηλευθές του αναισθησιολογικού λιγότερους σε σχέση με πριν την πανδημία. Ωστόσο, η διοίκηση του Πανεπιστημιακού πιέζει για μεση λειτουργία και των 9 χειρουργικών κρεβατιών, χωρίς ενίσχυση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται περικοπή αδειών και ρεπό του εξαντλημένου ανεπαρκού αριθμητικά προσωπικού και περιορισμού βασικών δραστηριοτήτων του αναισθησιολογικού τμήματος. Στα 5.500 και τα χειρουργεία που βρίσκονται ήδη στη λίστα, όπως είπαν στον 984 σήμερα ο αναισθησιολόγος Γιώργος Φραντζέσκος και ο νοσηλευτής Κυριάκος Θεοδωσάκης. Έρχονται διαγνωστικά τεστ για την ευλογία των πεθήκων, αναφέρει εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 2 τα περιστατικά οξείας υπατητιδάς άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά στην Ελλάδα, αναφέρει η επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το πρώτο αφορά σε παιδί 5 ετών και το άλλο σε παιδί 2 ετών και τα δύο με αυξημένες τρανσαμινάσες. Παράταση έως 30 Ιουνίου παίρνει η κτηματογράφηση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο με απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιου για το κτηματολόγιο, ενώ κλιμάκιο του κτηματολογίου βρίσκεται στην Κρήτη, ζητώντας τη συνδρομή των τοπικών αρχών για την ενεργοποίηση των πολιτών, οι οποίοι αρκετούς μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν σπεύσει ακόμα να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Είναι ενδεικτικό ότι στους Δήμους Ηρακλείου, πλην της πόλης, η οποία έχει ήδη κτηματογραφηθεί, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί φτάνουν σε ποσοστό μόλις το 9,4%. Όπως σημείωσε ο κύριος Κοτσόλης, υπάρχουν δικηγόροι και μηχανικοί στα γραφεία του κτηματολογίου, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση των δημοστών άνευα μιβής για να τους καθοδηγήσουν στον εντοπισμό του ακινήτου τους, στο χάρτη και στη σύνταξη της δήλωσης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη δήλωση ιδιοκτησίας του κάθε Δήμου και των κρατικών υπηρεσιών, καθώς και ειδικότερα ιδιοκτησιακά θέματα της κάθε περιοχής.
Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στέλνει η Ελλάδα με την οποία αποδομεί πλήρως τις μονομερείς και ανυπόστατες αιτιάσεις της Τουρκίας για τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η επιστολή θα επιδοθεί εντός των επόμενων ωρών στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, σημείωσαν οι ίδιοι πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπενθυμίσατε ότι τις τελευταίες ημέρες η Άγκυρα έχει κλιμακώσει την ένταση απέναντι στην Αθήνα, ωστόσο τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και με τις κινήσεις της, είχε προηγηθεί η προσωπική επίθεση του Ερντογάν στον Κυριακό Μητσοτάκη, υπενθυμίσατε, με τον Τούρκο Πρόεδρο να δηλώνει εκνευρισμένος ότι κόβει κάθε επαφή μεταξύ των δύο χωρών και πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν υπάρχει πια για τον ίδιο. Οι δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου προκάλεσαν την αντίδραση, καθυστερημένα βέβαια, της Κομισιόν, με τον αντιπρόεδρό της Μαργαρίτη Σκινάν να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί σεβασμό για τους ηγέτες και τα κράτη-μέλη της και πως δεν χρειάζεται απρόκλητη και εμπριστική ρητορική αυτή την περίοδο. Σήμερα, εντωμεταξύ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβουσόγλου, επιστρέφοντας από την επίσκεψή του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε: Η Ελλάδα έχει εξοπλίσει τα νησιά της με μη στρατιωτικό καθεστώς από το 1960 και αν δεν σταματήσει αυτό, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία της Ελλάδας εκεί. Είμαστε εξαιρετικά σοβαροί, δεν πλοφάρουμε, πρόσθεσε. Εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, με αυτό θα προχωρήσουμε περαιτέρω το θέμα. Τα βήματα της Ελλάδας στοχεύουν να αποτελέσουν απειλή για την Τουρκία. Η Ελλάδα παραμένει ψυχραιμή απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του της Βόρειας Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα Σκόπια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κρήτης, όπως επίσης Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιόνιων νησιών, Πελοποννήσου και Βόρειου Αιγαίου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο της δράσης του Προγράμματος Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και πάνω στις περιφέρειες, σε μετάβαση με έμφαση στις γυναίκες, μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου στις 3 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα είναι 12 μήνες διάρκειας. Άρα, λιανόδου των τιμών καυσίμων, 37 λεπτά σε 3 μόλις μήνες, τσίμπησε η τιμή της αμόλυβδης στο Ηράκλειο. Από 1,932 ευρώ το λίτρο το Φεβρουάριο, έφτασε στα 2,308 το Μάιο. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Είμαστε στην 8η θέση παγκόσμιως χώρα με τα ακριβότερα καύσιμα και στην 4η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δεν μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης, δεν θα σταματήσει το ράλι της αύξησης των καυσίμων, λένε οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η αγωνία επικεντρώνεται κυρίως στα νησιά, όπου οι τιμές της αμόλυβδης σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα διαμορφώνονται πάνω από τα 2,4 ευρώ το λίτρο, ενώ σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λευκάδα και Φαλονιά πάνω από τα 2,3 ευρώ το λίτρο, ενώ η τουριστική περίοδος είναι μπροστά και η αβεβαιότητα στην διεθνή αγορά είναι παρούσα. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητά όσα έγινε γνωστό μέτρα παρέμβασης για την συγκράτηση των τιμών, πράγμα ωστόσο αρκετά δύσκολο. Επιστολή διαμαρτυρίας του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας προς τα Υπουργεία Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν διάθεση εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων προέλευσης Ισπανίας και Μαρόκου σε σχολεία αντί τη στήριξη των ελληνικών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απάντηση ότι δεν υπήρξε η ανάλογη διαθεσιμότητα στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται από το πρόγραμμα στους Έλληνες παραγωγούς, ως φαίνεται. Προφανώς και δεν εγείρεται νομικό θέμα από την πλευρά της εταιρείας, καθώς ο μοναδικός περιορισμός που προϋποθέτει το πρόγραμμα είναι η ποιότητα και όχι η προέλευσή τους. Σας θέτουμε όμως την ηθική διάσταση αυτού του συμβάντος, καθώς όπως καλά γνωρίζετε, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες την τελευταία τριετία λόγω πανδημίας, αλλά και της υπέρμετρης αύξησης του κόστους παραγωγής το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφέρει ο Σύλλογος Αγροτών της Ιεράπετρας. Προβλήματα υδροδότησης λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού ίδρυυσης στις περιοχές Καμίνια, Δίληνα, ίσως και σήμερα, όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΙΑΗ. Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες που έχουν δηλώσει μη ηλεκτροδοτούμενα κινήτα ότι μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία του ΤΑΠ για την πληρωμή που αφορά στο έτος 2022. Τα κινήτα μπορεί να έχουν δηλωθεί είτε μέσω πλατφόρμας είτε απευθείας στο Δήμο. Εάν υπάρχουν απλήρωτες οφειλές από προηγούμενα έτη, αυτές εισπράττονται χωρίς πρόστιμο. Το τμήμα ΤΑΠ του Δήμου Ηρακλείου δέχεται καθημερινά χωρίς ραντεβού από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διοργανώνει στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 30 του μήνα στην αίθουσα Κεστελάκη η μερίδα με θέμα η ελληνική οικονομία μετά την πανδημία. Προκλήσεις κίνδυνοι στο πλαίσιο των γνωστών εκδηλώσεων οικονομικής σκέψης. Ξεκινούν από σήμερα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου οι δράσεις με τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 2022 που θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 29 του μήνα με ελεύθερη είσοδο συμμετοχή. Στη σύλληψη 57χρονου για παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης, καθώς φέρεται να καλλιεργούσε 8 δεδρύλια κάναβης σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου και να διάθετε 21,8 γραμμάρια της ίδιας ναρκωτικής ουσίας. Συνεγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου τα ξημερώματα από φωτιά σε δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα στον υπαίθριο χώρο της σχολής των αστυφυλάκων. Καταστράφηκαν και τα δύο, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε άλλα τρία. Στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Πέδων νοσηλεύεται 5χρονο κορίτσι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πλοίαρχο επιβατικού πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά. Το παιδί νοσηλεύεται στο Αγλαία Κυριακού. Συνελήφθη 35χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ανίποτος ο θρήνος στο Τέξας για τη δολοφονία των 19 μαθητών του Δημοτικού και δύο εκπαιδευτικών από 18χρονο που έπεσε νεκρός και αυτός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο κυβερνήτης του Τέξας είπε ότι ο νεαρός άνδρας είχε ανακοινώσει στο Facebook 15 λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς ότι επρόκειτο να κάνει αυτή την επίθεση. Ο Ράμος, ισπανόφωνος, όπως και το 80% των κατοίκων της πόλης των 16.000 κατοίκων, είναι ο δεύτερος 18χρονος σε διάστημα 10 ημερών που προμηθεύεται ημιαυτόματο όπλο και προχωράει σε μαζική δολοφονία. Παρεμένοντας με διάγγελμά του αμέσως μετά την επιστροφή του από την περιοδία του στην Ασία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να αναλυφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα των επιθέσεων. Αρνείται η Τουρκία να συγκαταθέσει στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι δυνατή η πρόοδος χωρίς συγκεκριμένα μέτρα, προειδοποίησε η Άγκυρα τις δύο χώρες. Επικοινωνία σήμερα για το θέμα Μακρόν-Ερντογάν. Ξημερώματα της 92ης ημέρας πολέμου, ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα ουκρανικά εδάφη. Στην Ουκρανία η αστυνομία θάβει δεκάδες νεκρούς σε ομαδικούς στάφους στα ανατολικά της χώρας. Ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ εξήγησε ότι θα γίνει κανονική ταφή των ανθρώπων αυτών μετά τον πόλεμο και πρόσθεσε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναγκάζει την αστυνομία να αναλαμβάνει διάφορους ρόλους που δεν είναι στη δική της ευθύνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν την απόφαση της Ρωσίας να διευκολύνει επίσης τη χορήγηση ρωσικών διαβατηρίων για τους κατοίκους της Νότιας Ουκρανίας ως μια προσπάθεια, όσο αναφέρεται, να υποτάξει τον πληθυσμό που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ξεσηκώθηκε η Ρώμη για την κατάκτηση του Conference League από τη Ρώμα με 1-0 στο παιχνίδι με την Feyenoord. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 79-67 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στον πρώτο γύρο των play-off της Basket League. Ο Προμηθέας Πάτρας επιβλήθηκε με 77-75 της ΑΕΚ. Τον 10ο σερί τίτλο της κατέκτησε η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 14-12 διατήρησαν τα σκύπτρα στην Α1 κατηγορία. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.